Διώχνει σε κόρνερ. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ανήκει στην Ελλάδα. Κοιτάξτε το κοντρόλ, το σουτ πάνω στην κίνηση. Ο Ρέβα όμως ήταν εκεί. Μπορεί να σουτάρει ο Καρακούνης. Δυνατό σουτ. Ο Ρέβα θα πέσει και πάλι. Ζουμπόφ και πάλι. Ψηλά αυτή τη φορά. Θα περάσει μπάλα από όλους. Επικίνδυνο το σουτ. Out. Δεν μπορεί να περάσει. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Τσάρτας τώρα στην κόντρα πάει να κάνει το τακουνάκι. Δεν πιάνουν τα τακουνάκια εκεί. Επικίνδυνο. Για να δούμε το σουτ από μακριά. Δοκάρι. Δοκάρι, μεγάλη στιγμή. Ακριβώς από αυτές τις επιπολαιότητες. Κοιτάξτε το Βορονίνο. Τσάρτας πίσω του. Θα πιάσει το σουτ με το δεξί. Κοιτάξτε πού πάει η μπάλα. Να δούμε το κόρνερ. Γκολ! Όχι. Όχι. Φοβερή ευκαιρία. Φοβερή ευκαιρία για τον Νίκο Ταμπίζα που βρέθηκε ολομόναχος στο ύψος της μικρής περιοχής. Βορομπέι. Θα βγάλει απέναντι για τον Ζουμπόφ. Η παλιά του Ζουμπόφ για τον Βορομπέι. Πάει να κάνει το κοντρόλ, μη γυρίσει. Κάνει το σούτ 1-0. 1-0 για τους Ουκρανούς. Η μπάλα τιμωρεί. Κοιτάξτε εδώ το κοντρόλ με το στήθος. Ενώ στην κανονική διάρκεια του αγώνα η μπάλα δεν φτάνει στον Χαριστέα που μακρύνεται. Εδώ είδαμε τον γκολ. Βορονίν και απέναντι φεύγει ο Βορομπέι. Βορονίν για τον Βορομπέι. Τέτα τέτ με τον Νικοπολίδη. Πάει να πλασάρει. Ο Νικοπολίδη σώζει την εθνική μας. Μπράβο στον Αντώνη Νικοπολίδη. Για να δούμε στην περιοχή ο Γιανακόπουλος. Προσποίησης από τον Γιανακόπουλο. Στρώνει ευκαιρία. Όχι. Για να δούμε τον Μπασινά εδώ που έχει χώρο μπροστά του. Πάει να τον κλείσει ο Χούσιν. Κρατάει ο Μπασινάς. Βγάζει πολύ ωραία για τον Σεϊταρίδη. Σέντρα καλή, ωραία μπλοκάρι. Βορονίν. Επικίνδυνα ο Βορονίν στο τέτα τέτ. Απέναντι από τον Νικοπολίδη. Πάει να πλασάρει με δύναμη. Είναι το δεύτερο γκολ για τους Ουκρανούς με εντελώς ανοιγμένη την ελληνική άμυνα. Και έτσι στις καθυστερήσεις ο Βορονίν εκτελεί με αυτόν τον τρόπο τον Αντώνη Νικοπολίδη και κάνει το 2-0. Μάλιστα, είδαμε τις καλύτερες φάσεις. Όσο κύριε Οικονομόπουλο, βλέπαμε το βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα, σχολιάζατε τη φάση του πρώτου γκολ. Ουσιαστικά που ήταν και το ατέρμα που έβαλε τις βάσεις. Γιατί οι αμυντικοί εκείνη τη στιγμή δεν πήγαν πάνω στον παίκτη που είχε την μπάλα. Εκεί δεν μπορεί να τον αφήσει να γυρίσει να κάνει αυτό το σουτ. Είναι επόμενο να τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι πάρα πολύ κοντά.